Ψάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Ψάξτε εδώ. Εγεμίσανε τα ίδια ψάρια. Σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους εκπέμπουν ψαράδες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μεγάλη απειλή των λαγοκέφαλων, ζητώντας μέτρα στήριξης από το κράτος και τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μηχανισμών καταγραφής και αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούν τα σαλιευτικά εργαλεία τους από τους λαγοκέφαλους και όχι μόνο. Δηλαδή, πιο πολλά είναι τα λεφτά που θα δώσουμε να αράψουμε τα δίκαια και θα τα βάλουμε μέσα και καταστραφήκαν όλα. Ούτε το ψωμί μας δεν βγάζουμε. Έχουμε 3 παιδιά, 8 εγγόνια και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι καταστροφικά. Εγώ τα μαζεύω το παραγάδι, μου κόβουν τις μηχίνες. Τα λαγοκέφαλα μας έχουν κατασπαράξει. Δυστυχώς κανείς δεν έχει σκύψει στα προβλήματα μας, κύριε Περιφερειάρχε. Κανείς. Ο κύριος Περιφερειάρχης να βάλει τη δικιά του σφραγίδα και εκεί οι σύμβουλοι και τη δικιά του υπογραφή και να μας βοηθήσουν σαν κλάδο. Ο Γιάννης Ανδρουλάκης ζήτησε τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου σε αιτήματά τους, μεταξύ αυτών τη μείωση των τελών ελιμενισμού και κατάργησή τους για τα παραδοσιακά σκαριά, τη μη χρέωση για νερό και ρεύμα, την κατάργηση τελών για την ανέλκυση καθέλκυση των σκαφών τους και την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας στα σκάφη των ψαράδων. Ζητάμε από τον Υπουργό Γεωργίας να επιδοτήσει τους ψαράδες για τα λαγόψαρα. Όπως άλλωστε γίνεται και στην Κύπρο, έχουμε το πρόβλημα με τον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου με τον Όλη. Διαφυγόντα κέρδη, χωρίς να μας προσφέρει τίποτα λοιπόν, βγάνουμε τα σκάφη μας έξω, πληρώνουμε τον ιδιώτη, με το που πληρώνουμε τον ιδιώτη μας επέρνει και τέλεια ανέλκυσης χωρίς να μας βοηθήσει. Ζητάμε να μας βοηθήσει το κράτος, γιατί οι ψαράδες θα σταματήσουν πλέον να κάνουν τις ψαράδες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και τα έξοδά μας είναι πιο πολλά από αυτά που πιάνουμε. Ένα σκάφος, σαν και με το δικό μας που είναι 11 μέτρα, εγώ θέλω τον χρόνο 5.000 ευρώ μόνο εργαλεία. Μόνο εργαλεία. Έτσι και τα εργαλεία για να τα ράψω, κάνω 100 μεροκάματα κάθε μέρα. Η παράκτη, η αγγεία θα καταστραφεί όπως το πέντε λαγοκέφαλο. Έχουν μειώθει ψαράδες. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν βρίσκουμε αυτό που θα πάμε για ψάρεμα. Στα αλλιευτικά εργαλεία δεν αποζημιώνονται. Πάνω σε αυτά έχουν αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας με τη μείωση του εισοδήματός τους, για την οποία δεν ενισχύθηκαν οι περισσότεροι. Και σαν να μην φτάνουν όλα τούτα, έρχονται και τα χαράτσια του Όλη, της ανώνυμης εταιρείας, που τους χρεώνει με υπέρογγες τιμές, είτε για λιμανιάτικα, είτε για υπηρεσίες τις οποίες δεν παρέχει. Με τα τιμολόγια του νερού, με τα τιμολόγια της ΔΕΗ και το βασικό πρόβλημα που είναι οι λαγοκέφαλοι, που καταστρέφουν τα μέσα παραγωγής που έχουν οι ψαράδες, που φτάνει σε ένα κόστος, σε μια απώλεια περίπου 4 με 5.000 ευρώ ετησίως. Αυτά λοιπόν είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει ούτε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ούτε η κυβέρνηση, αλλά ούτε και η τοπική περιφερειακή διοίκηση. Τα οξυμένα προβλήματα των βιοπαλαιστών ψαράδων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από επερώτηση της Λαϊκής Εισπύρωσης, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να δηλώνει ότι θα ασκηθεί πίεση προς τα συναρμόδια υπουργεία για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου. Τα αιτήματά σας είναι απολύτως δίκαια και εμείς από την πλευρά τη δική μας νομίζω ότι με την επόμενη κυβέρνηση, γιατί όπως βλέπουμε θα έχουμε το επόμενο διάστημα τις εκλογές, να μπορούμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο είναι απέναντι σε εσάς.